Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Τετάρτης, είναι 17 του μηνός. Είμαστε μαζί και απόψε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρει σήμερα το ρεπορτάζ, μιλώντας στον νομό Πέλλας, στην κυρία Βρύση συγκεκριμένα, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι ο νικητής της εκλογικής βραδιάς της 21ης Μαΐου. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Τη βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 21ης Μαΐου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες της Κρύας Βρύσης στον ομό Πέλλας. Το βράδυ της Κυριακής εμείς θα είμαστε μεγάλοι νικητές για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία ανόρθωσης της χώρας, την οποία ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, επιτιθέμενος τον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας. Είμαι εδώ στην Κρύα Βρύση, αλλά κάποιους τους έχει πιάσει κρύος υδρότας βλέποντας να έρθουν εδώ να δροσιστούν λίγο τη Νέα Δημοκρατία να οδεύει προς μια μεγάλη νίκη και καταφεύγουν μέσα στην απελπισία και την απόγνωσή τους κάθε μέρα και σε ένα καινούριο σενάριο. Και τι δεν έχουμε ακούσει. Κυβέρνηση τιμένων, κυβέρνηση ανοχής, τώρα ακούσαμε λέει και κυβέρνηση ειδικού σκοπού για κάποιους μήνες, λέει, η οποία θα διαλευκάνει τα θέματα των υποκλοπών. Είμαι στην πολιτική και παρακολουθώ εκλογές από το 1981, από τότε που ήμουν 13 χρόνων. Ποτέ δεν έχω ξαναδεί 4 μέρες πριν από τις εκλογές να υπάρχει μια μόνο πρόταση διακυβέρνησης και από την άλλη να υπάρχει ο απόλυτος αχταρμάς. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και αυτοδύναμη Ελλάδα. Οι άλλοι τι ακριβώς θέλουν, τι ακριβώς ζητούν, να βουλιάξει η χώρα στην αστάθεια, στο χάος, σε μια παράτερη συνύπαρξη χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Για κάποιους μήνες, λέει, μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τίποτε άλλο, μόνο να ερευνά το ζήτημα των υποκλοπών. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω την απελπισία τους. Νομίζω και αυτοί κινούνται μέσα στην ίδια κοινωνία και βλέπουν το ρεύμα το οποίο έχει η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουν όμως δικαίωμα να ξαναπαίξουν τις τύχες της χώρας στα ζάρια. Το έκαναν μια φορά το 2015. Γλιτώσαμε χάρη στη Νέα Δημοκρατία από τη βέβαιη καταστροφή. Δεν θα τους επιτρέψουμε να το ξανακάνουν. Και ένας τρόπος υπάρχει. Να απενεργοποιήσουμε όλες και όλοι μαζί τη βόμβα της απλής αναλογικής, ώστε να κλείσουμε τη χαραμάδα σε οποιοδήποτε σχέδιο για ενδεχόμενη κυβέρνηση τιμένων. Αυτός ο τρόπος δεν είναι άλλος από το να είναι η Νέα Δημοκρατία πανίσχυρη το βράδυ της Κυριακής με ένα τέτοιο ποσοστό που κανείς δεν θα μπορεί την επόμενη μέρα να αμφισβητήσει ότι εμείς πρέπει να αναλάβουμε αυτή τη βαριά ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου, συμπλήρωσε. Ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε από τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίσουν τον εφησυχασμό της τελευταίας στιγμής και αναφέρθηκε στο δίλημα των εκλογών σημειώνοντας «Εάν θέλουμε την επόμενη μέρα μια χώρα η οποία θα είναι σταθερή, που θα μπορεί να πατά γερά στα πόδια της, που θα μπορεί να αντιμετωπίσει ενδεχομένως και πάλι μια προκλητική Τουρκία, υπάρχει μόνο ένα ψηφοδέλτιο που μπορεί να του εξασφαλίσει αυτό και είναι εκείνο της Νέας Δημοκρατίας». Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε ένα δεύτερο θέμα το οποίο θα έλεγε κανείς ότι αποδομεί και το κυβερνητικό αφήγημα. Πρόκειται για την υπόθεση του Τεμπών. Χθες είδαμε ότι δύο πρόσωπα τα οποία παρακολουθούσε το παράνομο λογισμικό Predator, όπου πολλοί υπογραμμίζουν ότι ήταν σε επισύνδεση το ίδιο το Predator με την κρατική υπηρεσία πληροφοριών, την εθνική υπηρεσία πληροφοριών και τους παρακολουθούσε και τα δύο πρόσωπα αυτά και η ΕΥΠ. Σήμερα έρχεται η υπόθεση των Τεμπών με ένα πολύ ηχηρό ρεπορτάζ μιας εφημερίδας φιλοκυβερνητικής κατά τα άλλα, της εφημερίδας Καθημερινή. Τι λέει η Καθημερινή? Έχει ρεπορτάζ για τις μαρτυρικές καταθέσεις που έχουν δώσει τουλάχιστον 30 άτομα για αυτή την τραγική ιστορία των Τεμπών. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα γράφει η εφημερίδα Καθημερινή, οι μάρτυρες ισχυρίζονται ότι δεν υπήρχε κανένα σύστημα τηλεδιοίκησης και φυσικά λένε ότι αν υπήρχε, θα είχε αποτραπεί εν μέρη ή θα είχε αποτραπεί ουσιαστικά το φοβερό αυτό δυστύχημα. Πάμε να δούμε περισσότερα. Περισσότεροι από 30 μάρτυρες έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα στον εφέτη ανακρίτη της Λάρισας για το έγκλημα στα Τέμπη, το οποίο οδήγησε στο θάνατο τουλάχιστον 57 ανθρώπους. Στους μάρτυρες περιλαμβάνονται μηχανοδηγοί, ελεγκτές, σταθμάρχες, συνδικαλιστές, εν ενεργεία υπάλληλοι του ΟΣΕ, καθώς και συνταξιούχοι που αναφέρθηκαν στα προβλήματα τα οποία υπήρχαν και που είχαν ως συνέπεια την τραγωδία η οποία συγκλώνησε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η οποία επικαλείται τις καταθέσεις που βρίσκονται στη διάθεσή της, όπως αναφέρει, κοινός ισχυρισμός όλων των μαρτύρων είναι ότι αν υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης, το δυστύχημα δεν θα είχε γίνει ποτέ. Υπενθυμίζεται πως η τηλεδιοίκηση στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας σταμάτησε να λειτουργεί λίγο μετά τις εκλογές του 19 εξαιτίας πυρκαγιάς. Το πρόβλημα δεν αποκαταστάθηκε έκτοτε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Αθηναϊκού Τύπου, το Μαξίμου, παίζοντας με τις λέξεις, επιχείρησε να προκαλέσει σύγχυση σχετικά με το σύστημα τηλεδιοίκησης και το τοπικό σύστημα ελέγχου στο σταθμό της Λάρισας.
Μάλιστα, ο τέος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής ισχυρίστηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στην οποία κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, πως υπήρχε τηλεδιοίκηση στο σταθμό της Λάρισας, η οποία χρησιμοποιήθηκε και ήταν σε λειτουργία μία ώρα πριν την ώρα του δυστυχήματος. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, που με αφορμή την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας, δήλωσε πως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πήγε εκεί όπου θα γίνει το Σεπτέμβριο η υπερτοπική τηλεδιοίκηση, αντί να πάει στον τοπικό σταθμό τηλεδιοίκησης που λειτουργούσε το μοιραίο βράδυ και θα μπορούσε να γίνει η αυτόματη χάραξη. Υπενθυμίζεται επίσης πως το Μαξίμο επιχείρησε διάχυση ευθυνών στις προηγούμενες κυβερνήσεις, ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κατήγγειλε για εγκληματικά λάθη και καθυστερήσεις όταν ήταν στην εξουσία. Ωστόσο, πάλι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το κυβερνητικό αφήγημα καταραίει με βρόντο μπροστά στην απτή πραγματικότητα. Το δημοσίευμα τώρα της Καθημερινής έρχεται μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού περί εργαλειοποίησης της τραγωδίας, με το Μαξίμο να επιχειρεί στη συνέχεια να τις μαζέψει έπειτα από την κατακραυγή που ακολούθησε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουν ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπε ο κύριος Νίκος Μπίστης. Ένα ηγετικό στέλεχος σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πρώην υπουργός, βρέθηκε στην Κέρκυρα, έδωσε μια συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πάμε να δούμε ένα σύντομο ρεπορτάζ της Δώρας Ασπρέα και σε πολύ λίγα λεπτά ο Νίκος Μπίστης θα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του Στάρτα. Όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, αλλά ολόκληρη η Δημοκρατική Παράταξη βρίσκεται σε εγρήγορση. Προσδοκά σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα ήδη από την προσεχή Κυριακή και επιδιώκει ούτως ή άλλως συνεργασίες, όπως επιβάλλεται από τη λογική της απλής αναλογικής. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, το μέλος της πολιτικής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Μπίστης, αποκαλώντας μάλιστα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ συντρόφους. Και όλα αυτά μια ημέρα μετά από την κεντρική πολιτική εκδήλωση στο Εργατικό Κέντρο με τον ίδιο ως ομιλητή, η οποία γέμισε την αίθουσα από μέλη και φίλους του κόμματος. Παράλληλα, ερωτώμενος από το ΣΤΑΡΤ, ο κύριος Μπίστης αιτιολόγησε τη θέση του περί αναξιοπιστίας στην ουσία των εν πολλής κατευθυνόμενων κατά την άποψή του δημοσκοπήσεων και κάλεσε τους πολίτες σε συμμετοχή στις εκλογές, ακόμα και αν μέχρι στιγμής είναι αναποφάσιστη. Όπως ξέρετε, το σύνθημα αίτημα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι «Ξέρουμε, μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή». Ξέρουμε γιατί έχουμε πρόγραμμα, ξέρουμε γιατί έχουμε μάθει από την εμπειρία μας και από τα λάθη μας, γιατί προφανώς το 2015 ήμασταν σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες και με απειρία. Παρ' όλα αυτά μπορέσαμε και βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, στα οποία δεν τη βάλαμε εμείς. Μπορέσαμε να ρυθμίσουμε το χρέος, να δώσουμε ένα διάδρομο, να αφήσουμε 37 δις, τα ξέρει αυτά ο κόσμος και όταν λέει ότι θέλουμε να συγκριθούμε, κάνει τη σύγκριση και βλέπει την κατάσταση της σημερινή. Το επιτελικό κράτος κατέρευσε, τα τέμπη και οι παρακολουθήσεις τους καταδιώκουν, όπως βλέπετε, συνέχεια και όσο αφορά την οικονομία, εμείς δεν θα πούμε πολλά πράγματα, ένα νούμερο θα πούμε που έδωσε ο ΣΑ, όχι εμείς. Το 2022, 7,4% μείωση του πραγματικού μισθού. Αυτό σημαίνει πρακτικά, δίνει την αιτιολογία του γιατί μια λαϊκή οικογένεια και μια μεσαία οικογένεια, για τις πάρα πολύ ψηλές ασχολείται ο κ. Μητσοτάκης με αυτές, εμάς μας ενδιαφέρουν οι άλλες, πολλοί άνθρωποι, στις 15 με 20 μέρες τελειώνει ο μισθός, τελειώνουν τα χρήματα στο σπίτι. Και αυτό επίσης θα τον καταδιώκει. Μπορούμε γιατί έχουμε πολιτική πρόταση την οποία δεν την ανακαλύψαμε τώρα, την έχουμε εδώ και 3 χρόνια σταθερά. Ξέρω την ένσταση, μα διαφωνούν οι δυνητικοί σας σύμμαχοι. Δεν πειράζει, μερικές φορές κάνουμε και ότι δεν ακούμε, γιατί πολλά λέγονται στην προεκλογική περίοδο. Με ηρεμία τους περιμένουμε τη Δευτέρα. Και ιδίως τους δυνητικούς μας συμμάχους, τους συντρόφους μας του ΠΑΣΟΚ. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζοντας τη ροή του δελτίου μας, θα καλωσορίσουμε τον πρώην Υπουργό και στέλεχο σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Νίκο Μπίστη. Είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλώς σας βρήκα. Βρέθηκε σήμερα στην Κέρκυρα. Είδαμε και ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που δώσατε σήμερα το πρωί στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και σας καλέσαμε εδώ στο στούντιο να έχουμε μια λίγο καλύτερη άνεση χρόνου για να καταγράψουμε τη δική σας οπτική πάνω σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Της Κυριακής, της 21ης Μαΐου.
Τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ να υπολείπεται της Νέας Δημοκρατίας περίπου κατά 5 με 6 προσθυρές μονάδες. Ωστόσο, πολλά στελέχη του κόμματός σας, ανάμεσα στους οποίους και ο πρόεδρος, ο κ. Τσίπρας, εκφράζουν βεβαιότητα ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό. Ναι, η βεβαιότητα αυτή πηγάζει όχι μόνο από την επαφή που έχουμε με τον κόσμο. Είδατε ότι γίνονται πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις πια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και η δικιά μας στην Κέρκυρα ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά θα δεχτώ ότι οι συγκεντρώσεις δεν αποτυπώνουν προφανώς το τελικό αποτέλεσμα. Όμως, έχοντας δει τις 250 μετρήσεις από τότε που έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ μεγάλο κόμμα, έφυγε από τα μονοψήφια και πλέον είναι ίσως το μεγαλύτερο αριστερό ή κεντροαριστερό κόμμα στην Ευρώπη, όχι ίσως, με τα βεβαιότητας, βλέπουμε ότι σε όλες τις μετρήσεις υπολείπεται 3,5 με 4 μονάδες του αποτελέσματος. Να θυμίσω ότι το 19, στην ήττα μας επάνω, στις εκλογές όπου πήραμε 31,5, όλες οι μετρήσεις μας δείχνανε στο 26 με 27. Επιβεβαιώνεται δηλαδή αυτή η διαφορά. Και αυτή η διαφορά εξηγείται και με τη συμμετοχή της νεολαίας και από το γεγονός ότι δεν την βρίσκουν πάντα στις μετρήσεις και εξηγείται και από το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σήμερα το τελευταίο δεκαήμερο είναι δικό του. Ανεβάζει δηλαδή τη συσπήρωσή του και έχουμε να την ανεβάσουμε 5 μονάδες τουλάχιστον ακόμα. Δηλαδή δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο 80% της συσπήρωσής μας που θα το ξεπεράσουμε. Μιλάω με στοιχεία δηλαδή. Και πιστεύω ότι και η πολιτική μας, το σκληρό δίλημα δηλαδή που έχουμε θέσει Μητσοτάκης η αλλαγή και αλλαγή με τον τρόπο που προτείνουμε, θα δουλέψει και στο τέλος θα έχουμε ένα ντέρμπι στο οποίο θα περάσουμε από πάνω. Αυτή είναι η αλλαγή όμως, και είναι και ένα σημείο αντιπαράθεσης. Λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι σταθερή κυβέρνηση στη χώρα σημαίνει Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Το λέει είναι... βέβαια, δεν σημαίνει ότι είναι. Ναι, βεβαίως. Εγώ λέω τι ισχυρίζεται. Σωστό, σωστό. Ωραία. Και το αφήγημα από την άλλη πλευρά του κόμματός σας είναι μια προοδευτική συνεργασία. Δηλαδή, ακόμη και αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, λόγω της απλής αναλογικής, θα χρειαστεί ένας κυβερνητικός εταίρος. Τίνεται κλάδο ελέας προς το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Όχι μόνο κλάδο ελέας. Και ταυτοχρόνως, δίνουμε καρότο δηλαδή, για να το πω έτσι, αλλά ταυτοχρόνως λέμε ότι κοιτάξτε να δείτε, όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ κοινάλ, αλλά και σε όλες τις άλλες δυνάμεις. Με το Βαρουφάκι έκλεισε. Ότι εμάς, ναι, αλλά απευθυνόμαστε και στον κόσμο τους. Δεν απευθυνόμαστε μόνο στις ηγεσίες. Αυτό είναι ένα λάθος που το κάνουν όλοι και κυρίως η Νέα Δημοκρατία. Νομίζουν ότι απευθυνόμαστε μόνο στις ηγεσίες. Απευθυνόμαστε και στον κόσμο. Και τους λέμε, κοιτάξτε, αν κάνετε το λάθος τη Δευτέρα, ενώ μπορείτε να δώσετε λύση προοδευτικής διακυβέρνησης και δεν τη δώσετε, η πετιότητή σας δηλαδή συμβεί αυτό, βεβαίως θα πάμε στην κάλπη της ενισχυμένης αναλογικής. Εκεί δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θα χάσει, εκεί το δίλημα πια θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Εμείς δεν θέλουμε σε αυτή την εκλογή αυτό να είναι το δίλημα, να είναι Μητσοτάκης ή αλλαγή σύνολο προοδευτικών δυνάμεων. Αν το θέλετε. Αν δεν το θέλετε, θα πάμε στη δεύτερη λύση. Είναι πάρα πολύ σαφές αυτό. Και νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι μέχρι την Κυριακή είναι λογικό να ακούγονται διάφορα πράγματα, διότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Αλλά τη Δευτέρα θα έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Εμείς εκτιμάμε το εκλογικό αποτέλεσμα θα είναι σαφές. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το ότι η δύναμη στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, η μεγάλη, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και κατά συνέπεια, εμείς αυτό που λέγαμε προεκλογικά θα πούμε και μετεκλογικά. Ωραία. Σε μια θετική ατζέντα τώρα, κύριε Υπουργέ. Ναι. Ο απλός καθημερινός πολίτης, ο βιοπαλαιστής καθημερινότητας, όπως μας άρεσε τη δεκαετία του 80 να χαρακτηρίζουμε αυτόν τον ενεργό πολίτη, ο οποίος επάλευε για τα προστοζήν. Γιατί να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Για να γίνει καλύτερη η ζωή του. Είναι προφανές. Γιατί αυτή η ζωή που έχει τώρα, την οποία την ονομάζει σταθερότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι σταθερότητα. Δεν είναι καλή ζωή για τον πολίτη. Βγήκε ο ΩΣΑ πριν από. Γιατί ακούω πάρα πολλά νούμερα, αλλά αυτό δεν το ακούω. Ο ΩΣΑ, ο οργανισμός, ο οποίος είναι αδιαφυσβήτητος.
και ο οποίος έρχεται και λέει ότι το 2022, είπε πολλά, αλλά το 2022 είναι το βασικό, ο μέσος πραγματικός μισθός στην Ελλάδα έπεσε 7,4%. Λοιπόν, τον κοιτάω εγώ αυτόν τον πολίτη και του λέω, θες αυτή τη σταθερότητα να συνεχιστεί το 23 αυτό? Γιατί εδώ είναι η ζωή σου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει... Αλλά δεν χρειαζόταν, συγγνώμη στο διακόπτω, δεν χρειαζόταν ο ΣΑ να το πει. Για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μισθοσυντήρητος. Ναι. Η αύξηση στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, στην ενέργεια και στα υγρά καύσιμα, από μόνα τους. Ωραία, ο άλλος είναι το καταλαβαίνει στη ζωή του, ναι. Αλλά έρχεται και ο οργανισμός και το αποτυπώνει αυτό. Και κατά συνέπεια, γι' αυτό ακριβώς έλεγα, ότι καταλαβαίνει γιατί στις 15 με 20 μέρες τελειώνει ο μισθός. Λοιπόν, σε αυτό δεν φταίει ούτε ο Πούτιν, ούτε η Ουκρανία, ούτε η πανδημία. Όλα αυτά παίξαν το ρόλο τους. Αλλά 2022 αποτυπώθηκε αυτή η κατάσταση. Και ποια είναι η άλλη πολιτική? Η άλλη πολιτική είναι τα 11 σημεία τα οποία δώσαμε και που έχουν σχέση με τη μείωση του ΦΠΑ, με τον έλεγχο των υπερκερδών. Πού θα βρεθούν τα λεφτά? Πού θα βρεθούν τα λεφτά? Το απλό ερώτημα. Αυτό το μεγάλο ερώτημα αγωνίας, το οποίο το αντιστρέφω. Όταν η Νέα Δημοκρατία βγαίνει και λέει, γιατί καταλαβαίνει το ΕΣΥ έχει διαλυθεί επί των ημερών της, και βγαίνει και λέει θα προσλάβουμε 10.000 υγειονομικούς, δεν θα υπάρχουν ράτζα πια, γιατί καταλαβαίνει, βλέπει ότι ο κόσμος αγανακτεί, γιατί καταραίει το ΕΣΥ, το οποίο το χειροκροτούσαν στην πανδημία. Αυτό θα γίνει χωρίς να αυξηθούν οι δαπάνες για την υγεία? Διότι όταν εμείς λέμε ότι πρέπει να αυξηθούν ακριβώς για να γίνουν αυτά τα πράγματα, μας λέει μα δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει. Την ίδια ώρα βγαίνει και λέει, παραμύθια δηλαδή. Λέει στον κόσμο παραμύθια, τα οποία δεν μπορεί να κοστολογηθούν με αυτή την έννοια, αλλά ο κόσμος επίσης, όπως βλέπει ότι τελειώνει ο μισθός του στις 15 μέρες, βλέπει ταυτοχρόνως και το δημόσια νοσοκομεία να καταραίουν. Προσέξτε τώρα, επειδή έχω πιάσει το ΕΣΥ. Και έχει μια σημασία, γιατί αν αφήσουμε όλα τα άλλα, η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Έτσι, αυτό μας ενώνει όλους. Λοιπόν, αυτό μας ενώνει όλους. Ξέρετε, στις νησιωτικές περιοχές έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Βεβαίως. Διότι αν είσαι στην Αθήνα και στο έχεις Ιόνιο λεφτά, λιγότερο, φανταστείτε στο Αιγαίο τι γίνεται. Εκεί... Και στο Ιόνιο εξίσου σοβαρά και ακμαία. Εάν έχουμε θαλασσοταραχές και εδώ, δεν είναι εύκολο να περάσει απέναντι. Σωστό. Έχει πεθάνει άνθρωπος στους Παξούς πρόσφατα, πριν από 5 μήνες. Σωστό. Απλώς είσαστε πιο ήρεμοι εδώ σε σχέση με το άγριο. Πιο ήρεμη θάλασσα. Αλλά προσέξτε να σας πω το εξής, για να δείτε γιατί δεν πρέπει ο κόσμος να τους πιστεύει. Όπως και στο νερό, ότι δεν θα το ιδιωτικοποιήσουν. Γιατί στο πρόγραμμά τους είναι ιδιωτικοποίηση. Αλλά στην υγεία το αποδείξανε. Πριν 5 μέρες πήγε η υφυπουργός Υγείας, κυρία Γάγκα, αν τη λέω καλά, και έβαλε την εφημερία Θαλάμου. Δηλαδή, είπε στον οτολαρυγγολόγο ότι εσύ. Θα κάνεις τον παθολόγο. Θα κάνεις και τον παθολόγο. Και το ανακάλεσε, βέβαια. Το ανακάλεσε γιατί έγινε καταστροφή. Γιατί έγινε οργή. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος. 2 μέρες μετά. Αλλά αυτή είναι η αντίληψή τους. Αυτή είναι η αντίληψη. Δεν είναι οι προσλήψεις που λένε. Τώρα που αποφασίσαν ότι θα κάνουν προσλήψεις. 5 μέρες πριν από τις εκλογές κάνανε αυτό το κόλπο, το οποίο το πήρανε πίσω, και 167 ημέτερους προκηρύξανε θέσεις. Άρα το μόνο που τους νοιάζει στο ΕΣΥ είναι να βολέψουν τους δικούς τους και να μην κάνουν προσλήψεις. Και έρχονται και λένε στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ζητάς αύξηση δαπανών. Μα γιατί χωρίς αύξηση δαπανών δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Το λέω γιατί το ΕΣΥ είναι κρίσιμο σημείο. Σε όλα τα άλλα προσπαθούν να ξεφύγουν κλπ. Αλλά στο ΕΣΥ αφήνω και το επιτελικό κράτος που στούκαρε στα τρένα στα Τέμπη. Αυτό το έσχος, το οποίο κατέρευσε όλη η έννοια κράτους και διεπιτελικού. Είστε ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν και σε βασικές αρχές και αξίες φαντάζομαι ότι έχετε σταθερές θέσεις και απόψεις. Και επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ ζήσαμε το σύστημα των ημετέρων. Και επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Εγώ διορισμούς ανθρώπων οι οποίοι ήταν πολλές φορές δεν ξέρω, άσχετοι. Δεν μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα. Στους μικρόκοσμους των μικροκοινωνιών είναι αναγνωρίσιμα πράγματα. Μπορεί και μέσα στο μικρόκοσμο λέω το εξής, να συνέβη. Το αλλά μεγάλο... με συγχωρείτε, όχι, δεν θέλω να περάσει έτσι. Ναι, πείτε το. Με συγχωρείτε, δεν είμαστε ίδιοι. Διότι μας κατηγορούσαν για τους μετακλητούς και έχουν κάνει όργια. Συμφωνώ, στο κράτος. Βεβαίως. Εδώ πέρα. Το πολλαπλασίασα. Και εν πάση περιπτώσει, ο ΣΥΡΙΖΑ με την απειρία του. Γιατί είχε απειρία. Ένα μικρό κόμμα ξαφνικά βρέθηκε να γιγαντώνεται μέσα σε λίγες μέρες και να παίρνει την ευθύνη διακυβέρνηση της χώρας. Και λάθη θα έκανε και τέτοια σημεία που λέτε μπορεί να υπήρξαν κλπ. Γι' αυτό λέμε στο σύνθημά μας ξέρουμε. Δηλαδή το ξέρουμε σημαίνει ότι μάθαμε και από μια σειρά πράγματα.
Ο Τσίπρας σήμερα λέει, δώστε μας τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε για πρώτη φορά, τα πρώτη φορά, με βάση το δικό μας πρόγραμμα. Διότι εκείνο το διάστημα, πέρα από τα λάθη, μην ξεχνάει κανένας ότι υπήρχε η Μέγγενη της Τρόικας, η οποία δεν επέτρεπε ούτε προσλήψεις να κάνεις, σου επέβαλε τα μνημόνια τα οποία δεν τα έχει υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε: ο ΣΥΡΙΖΑ μας έβαλε στα μνημόνια. Μην τρελαθούμε και τελείως. Λες και πήγε στο Καστελόριζο ο Τσίπρας. Λέω λοιπόν, να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Και εξαπορρίτων του Τσίπρα ήταν εκείνοι οι οποίοι, θυμόσαστε, με τα βαΐων κυκλάδων υμνούσαν τον κύριο που εξήγηλε από τον Καστελόριζο την ένταξή μας σε ένα μνημονιακό καθεστώς. Όχι, η κυρία Κατσέλη δεν εξυμνούσε τίποτα. Ο κύριος Ραγκούσης δεν ήταν ο εκδεξιών και εξαπορρίτων. Προσέξτε η όμως. Κυρία Ξενογιαρακοπούλου τι ήταν. Προσέξτε όμως. Προσέξτε εγώ όμως. Μιλάω, η Μυρσίνη Ζορμπά τι ήταν η Μακαρίτησα. Δηλαδή, η όλο Μυρσίνη το σύστημα. Ζορμπά ήταν ένας άψογος άνθρωπος. Ένας άψογος άνθρωπος, αλλά. Λειτουργήσε, επειδή εσείς έχετε υπάρξει στενός συνεργάτης. Όχι, δεν θα αφήσω τίποτα να πέσει. Προσέξτε κάτι. Θα κρίνετε τους ανθρώπους με βάση αυτό που πρόσφεραν σε όποια θέση ήταν. Βεβαίως, ναι. Η Μυρσίνη Ζορμπά στον πολιτισμό και του Μακαρίτη του Μικρούτσικου. Έπαιξε ρόλο πάρα πολύ σημαντικό. Δεν διαφωνώ. Και τώρα. Δεν αλλά διαφωνώ. Προσέξτε κάτι. Αλλά θέλω να πω επειδή αναφερθήκατε σε αυτά τα πρόσωπα. Όμως του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ στον εξυγχρονισμό, δεν μπορεί να τον αποδεχθεί ένας κόσμος δημοκρατικός και προοδευτικός. Ας μην τον αποδεχτεί, τι να κάνουμε. Ο οποίος βλέπει την ίδια ώρα τους εξαριστερών και εξεβονίμων και τους αρχάγγελους του εξυγχρονισμού να είναι δημοσιογράφοι. Δεν μου λέτε όταν το Πασόκ ήταν 35-40%. Το ερώτημα είναι ρητορικό. Ρητορικό. Όλο αυτό που βλέπατε μέσα στο Πασόκ σας ικανοποιούσε. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Τα μεγάλα κόμματα έχουν και περιπτώσεις. Ναι. Αυτό που ενδιαφέρει είναι το ιερό, θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή, όπως έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ναι, το έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, το έχουν πει πολλοί. Ότι στο Άγιο Βήμα δεν μπαίνουν εύκολα. Το έλεγε ο Χαρίλαος. Το λέγανε πολύ σοβαροί και δημόσοφοι. Και θυμόσοφοι. Λοιπόν. Αναφέρθηκα στο όνομα της Κατσέλη, διότι η Κατσέλη επί Πασόκ έκανε τον νόμο Κατσέλη και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή είναι η ουσία της πολιτικής, δεν είναι ο Χ, ο Μπίστης, ο Ψ, ο Γάμα. Εδώ υπήρχε κάτι θετικό στην ελληνική κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ το πήρε, του έδωσε με τον νόμο Σταθάκη προώθηση και σήμερα έρχεται με την πρότασή του για την πρώτη κατοικία. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Ακριβώς. Εκεί δηλαδή, και λέει πάμε των, να κάνουμε το επόμενο των βήμα. Των πληστηριασμών και της παρεμβολής του κράτους στο σύστημα των συστημικών τραπεζών. Αυτό είναι κάτι θεμελιώδες που αν τελικά έχουμε μια κυβερνητική εξέλιξη με το κόμμα σας, κύριο Πυλώνα, θα το δούμε. Θα το δείτε, ναι. Γιατί βλέπετε ότι και στα 11 σημεία, αλλά και στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει ως πρώτο βήμα και είναι και η πρότασή μας και προς τις άλλες δυνάμεις. Συμφωνείτε σε αυτά. Αφήστε τώρα τις διτζάντζουλες. Αφήστε αν σας αρέσει ο Τσίπρας ή αν δεν σας αρέσει. Εδώ έχουμε πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα γίνει τις πρώτες μέρες και που αναφέρεται σε οικονομικά ζητήματα, αναφέρεται και στην το συγκεκριμένο θέμα των πληστηριασμών. Που λέει πάγωμα των πληστηριασμών για ένα χρόνο μέχρι να μπορέσουμε αυτή την πρότασή μας τη συνολική να μπει σε υλοποίηση. Αυτό είναι στον Ανδρουλάκη, στον Κουτσούμπα, στο Βαρουφάκη, σε οποιοδήποτε, αλλά κυρίως στους πολίτες που ακούνε εκ μέρους Δημοκρατικής Παράταξης, αλλά και στο συντηρητικό ψηφοφόρο που και αυτό ζορίζεται. Βεβαίως. Δεν είναι όλοι λεφτάδες στη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, και τους λέμε αυτό. Θέλετε να συμφωνήσουμε πάνω εκεί. Εκεί είναι η συζήτηση. Η συζήτηση στις 21 του μηνός, αφού έχουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι θα δρομολογεί σε κάποιες καταστάσεις. Είναι σας άλλο ευχαριστώ να μιλάς πάρα με 10, πολύ που ήσασταν άλλο να μιλάς με 30. Μαζί μας πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένετε ανατροπή σε σχέση με τα στοιχεία. Δεν έχουμε ανάγκη ανατροπής. Εμείς βλέπουμε ότι πάμε καλά, πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά, συσπυρωνόμαστε. Ξέρουμε τι γίνεται τις τελευταίες μέρες και πιστεύουμε ότι δεν ξέρω αν είμαστε μπροστά ή αν θα μπούμε μπροστά, αλλά πάντως θα κόψουμε πρώτο το νήμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πάντα μαζί στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Start. Σε αυτή τη δεύτερη ενότητα, στις τοπικές ειδήσεις, έχει ενδιαφέρον μια καταγγελία που έχει γίνει για το βιασμό
μιας ενίκου ξενοδοχείου από έναν αλλοδαπό εργαζόμενο. Η αστυνομία το ψάχνει, αλλά η πληροφορία είναι πολύ σοβαρή και η καταγγελία είναι ακόμη σοβαρότερη. Μία υπόθεση βιασμού διερευνά το αστυνομικό τμήμα Βαλιοκαστριτών έπειτα από καταγγελία νεαρής Βρετανίδας τουρίστριας το απόγευμα της Κυριακής. Η 29χρονη καταγγέλουσα υποστηρίζει πως ο βιασμός της είχε γίνει λίγες ώρες νωρίτερα το μεσημέρι της Κυριακής στο ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε, το οποίο βρίσκεται στον Άγιο Γεώργιο Πάγων και μάλιστα από νεαρό εργαζόμενο στη συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα. Ο φερόμενος ως δράστης είναι ένας Αλβανός 2 χρόνια μεγαλύτερός της, γεννημένος το 2000. Με δεδομένη την καταγγελία, ο 23χρονος αναζητεί το από την αστυνομία, η οποία δεν κατάφερε να τον εντοπίσει και να τον συλλάβει στο πλαίσιο του αυτοφόρου, το οποίο έχει πλέον παρέλθει. Σε αυτή τη φάση, και ενώ έχει ήδη παραγγελθεί η ιατροδικαστική εξέταση, συνεχίζεται η διαδικασία της προανάκρισης, ώστε τελικά το υλικό που θα συλλεχθεί να υποβληθεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Να σημειωθεί πάντως ότι και πέρυσι αρκετές περιπτώσεις εξεταζόμενων υποθέσεων βιασμών είχαν καταγγελθεί στην αστυνομία της Κέρκυρας με φερόμενα ως θύματα νεαρές τουρίστριας. Είναι μια ιστορία η οποία, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκεται στη διαδικασία της έρευνας, διότι δεν είναι μια εύκολη υπόθεση από κάθε πλευρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας. Έπειτα από πολλές ατελέσφορες προσπάθειες, είχαμε συνεδρίαση. Ο πρόεδρος του σώματος, ο κ. Δημήτρης Μενταλινός, μίλησε στη Δώρα Σπρέκη το Start. Έπειτα από αρκετές ατελέσφορες προσπάθειες σύγκλησης του οργάνου λόγω έλλειψης απαρτίας, το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε τελικά διαπεριφοράς από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης σε μια κατεπίγουσα συνεδρίαση με κατά βάση υπηρεσιακά θέματα, όπως τονίζει ο πρόεδρος του σώματος Δημήτρης Μεταλλινός. Σε αυτή την τρίτη κατά σειρά πρόσκληση δεν απαιτούταν απαρτία για να συνεδριάσει το σώμα. Να σημειωθεί ότι με επιστολή τους στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, η Δημοτική Σύμβουλη Σπύρος Νεράντζης, επικεφαλής του Συνδυασμού Κέρκυρα Ψηλά, Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης, Δημοτικό Σύμβουλο τη Εκκίνηση και Χρυσάνθη Χαλικιοπούλου, Δημοτική Σύμβουλο του Συνδυασμού Κέρκυρα 180 Μοίρε, ζητούσαν να ακυρωθεί η κατεπίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Διαπεριφορά με σκοπό, όπως τόνιζαν, την ορθή εφαρμογή τη νομοθεσία, ζητώντα ταυτόχρονα να συγκληθεί επαναληπτική δεύτερη τακτική διαζώση συνεδρίαση του σώματο. Με τον πρόεδρό του Δημήτρη Μεταλλινό να απαντά. Η μόνη διέξοδο ήταν όταν έχει υπηρεσιακά θέματα από τα 24 τα 14. Εκκρεμούσαν ημερομηνίες και έπρεπε να πραγματοποιηθούν άμεσα, να κάνουμε αυτό που μας επιτρέπει ο νόμος, που είναι μια κατεπίγουσα συνεδρίαση διαπεριφοράς, διότι και πάλι δεν θα υπήρχε απαρτία, όπως και φάνηκε. Διάβασα ένα έγγραφο του κυρίου Νεράντζη, του κυρίου Γρηγοριάδη και της κυρίας Καλικιοπούλου. Έχω δώσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης την απάντησή μου. Αυτά λέω του Λιμένου Λογιών και θα ήθελα μόνο να διαβάσω την τελευταία παράγραφο. Μου προκαλεί μάλιστα εντύπωση γιατί αντιδράτε, λέω στους συναδέλφους μου, και δεν θέλετε να συναισθανθείτε την αγωνία μου και να συνεργαστείτε όπως οφείλουμε όλοι μας θεσμικά στην πραγματοποίηση των απαραίτητων συνεδριάσεων όπως προβλέπεται την κείμενη νομοθεσία. Η παρακόλληση τους με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί εμπεγμό των αυτοδιοικητικών και εν τέλει της ίδιας της δημοκρατίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο πολιτικό όργανο του Δήμου μας και οι συνεδριάσεις του είναι χώρος άσκησης των δημοκρατικών μας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ως εκπροσώπων του κερκεραϊκού λαού. Η ευθύνη βαρύνει όλους μας και όλοι μας κρινόμαστε καθημερινά από τους συμπολίτες μας. Το σημαντικό είναι ότι σήμερα με την Τρίτη, όπως λέμε, εγκρίθηκαν τα 14 αυτά θέματα, τα οποία έχουν ημερομηνίες και αμέσως μετά τις εκλογές θα δρομολογήσουμε την τακτική μας συνεδρίαση που θα είναι διαζώσει στο Μορεπό, όπου εκεί θα δοθούν και οι επεξηγήσεις για τα θέματα τα οποία σήμερα εγκρίθηκαν. Με νέα ανακοίνωση του πάντως, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Εκκίνησης, Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης, μιλά για ευτελισμό του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου, που από ανώτατο πολιτικό όργανο μετατρέπεται, όπως λέει, σε διεκπεραιωτικό όργανο των ζητημάτων που έκρινε μόνη της η Δημοτική Αρχή ότι έπρεπε να περάσει μόλις 4 ημέρες πριν από τις εθνικές εκλογές. Καταλήγοντας, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Γρηγοριάδης λέει πως είναι πρόεδρος του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι πρόεδρος της παράταξης Κερκυραίων Δήμος, οφείλοντας να σέβεται και να υλοποιεί τις κατευθύνσεις της πλειοψηφίας του οργάνου. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα είναι μεγάλης διάρκειας, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι και πολύ ζωντανό. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του ποταμού της Μεσογείου, ένα ποτάμι στο ορόσημο του νότιου τμήματος της Κέρκυρας, ζητούν από όλους τους υποψήφιους βουλευτές
και από τα κόμματα σε τοπικό επίπεδο να θεσμευτούν για έργα τα οποία δεν έχουν γίνει, παρά το γεγονός ότι η περιοχή έπαθε τεράστιες ζημίες από το πλημμυρικό φαινόμενο Μπάλος. Η κάμερα του ΣΤΑΡΤ με τη Δώρα Σπρέα κινήθηκε στην περιοχή, κατέγραψε απόψεις και θέσεις κατοίκων, τα αιτήματα των κατοίκων και πάμε να το δούμε. Έχουν περάσει 19 μήνες και ακόμα η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου μετρά τις πληγές της από τον Μπάλο αλλά και από τις πλημμύρες που συνεχίστηκαν το 2022, αφήνοντας ανεξίτηλα χαραγμένο το αποτύπωμά τους. Παρά τις υποσχέσεις από αρμόδια κυβερνητικά χείλη και την παραδοχή ότι το πρόβλημα, ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή, είναι σοβαρό και χρήζει ταχείας αποκατάστασης, η σημερινή εικόνα φανερώνει ότι στην Ελλάδα συνεχίζει να υπάρχει ανακολουθία λόγων και έργων. Στην επιστολή τους προς τους υποψήφιους βουλευτές όλων των κομμάτων, οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή, ζητούν άμεσα να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα για την αποκατάσταση όλου αυτού του προβλήματος, το οποίο έχει παρουσιαστεί πάνω από 1,5 χρόνο, από τον Οκτώβριο του 2021. Οι άνθρωποι είδαν και απόείδαν. Με ανοιχτή επιστολή τους προς τους υποψήφιους βουλευτές όλων των κομμάτων, συλλογικοί φορείς των κατοίκων της λεκάνης απορροής του ποταμιού της Μεσογγής, από το Πεντάτη μέχρι τη Μεσογγή ή αλλιώς του υδάτινου ρέματος κατά τον νόμο, ζητούν τη δημόσια δέσμευσή τους αν εκλεγούν πρώτον να γίνει το συντομότερο δυνατό η αντιπλημμυρική μελέτη στην περιοχή και δεύτερον να γίνουν τα φράγματα στις Βουνιατάδες και στη Στρογγυλή μαζί με τα συνοδά έργα που απαιτούνται, προκειμένου να απαλλαγούν από τις καταστροφικές πλημμύρες και, όπως λένε, να λυθεί σε μόνιμη βάση το πρόβλημα της σύτρευσης και της δρύπανσης σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Κέρκυρας. Την επιστολή υπογράφουν ο πρόεδρος και μέλη του τοπικού συμβουλίου Μωραϊτίκων, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων Χλωμοτιανών, Στρογγυλής και Αγίου Ματθαίου και οι πολιτιστικοί σύλλογοι Μωραϊτίκων, Μεσογγύης και Στρογγυλής. Για τους κατοίκους και για όσους δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην περιοχή, δεν είναι ένα ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά εργασιακής επιβίωσης, ασφάλειας των ίδιων και των επισκεπτών, αλλά και αξιοπρέπειας, αφού αφορά έναν τόπο που συνολικά ως Κέρκυρα επιθυμεί να διατηρήσει μια θέση στην κορυφή του ελληνικού τουρισμού. Μας έχουν παρατήσει στη μοίρα μας. Βλέπετε τα χάλια μας πώς είναι και χειροτερεύει η κατάσταση. Από ό,τι έχουμε μάθει, έχει γίνει κάποια δημοπράτηση. Τα 400 χιλιάρικα του κυρίου Πέτσα, που στην κυριολεξία δεν φτάνουν ούτε για λατοπίπερο, γιατί τα 100 θα πάνε στο ΦΠΑ και τα άλλα 100 θα φύγουν αλλού, μένουν 200 χιλιάρικα. Εμείς με 200 χιλιάρικα κάναμε αυτό το μπάζωμα. Φανταστείτε λοιπόν, για να γίνουν αυτά τα έργα θέλουμε τουλάχιστον πάνω από ένα εκατομμύριο. Τουλάχιστον ένα εκατομμύριο. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πολλά προβληματικά σημεία, εδώ που καταλήγει το ποτάμι της Μεσογγής. Σε αυτό το σημείο που βλέπετε υπάρχει πολύ μεγάλη καθίζηση. Έχουν δημιουργηθεί τεράστιες οπές, στις οποίες τρύπες μπορούν εύκολα να πέσουν τα παιδάκια τα οποία παίζουν εδώ. Στο ΣΤΑΡΤ μίλησαν οι συντονιστές αυτής της προσπάθειας, ο Δημήτρης Αβυλιανός, ο οποίος είναι και πρόεδρος της κοινότητας Χλωμοτιανών, και ο Κώστας Βλαχόπουλος, κάτοικοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην περιοχή, η κύριε Γιώργος Μούκας, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μεσογγής, Γιάννης Μπότσης, Γεράσιμος Τσατσάνης και Γιάννης Μπότσης, καθώς και ο τέος πρόεδρος της κοινότητας Χλωμοτιανών, Νίκος Κουρής. Είναι μεγάλο χάλι αυτό το πράγμα. Και είναι και επικίνδυνο για πιτσιρίκια να πέσουν και να τα τραβήξει κάποια οποιαδήποτε τρύπα. Οι πελάτες παραπονιούνται για την κατάσταση που επικρατεί και λένε δεν θα ξανάρθουμε στην περιοχή σου να πιούμε καφέ, να φάμε, να κάνουμε οτιδήποτε. Γιατί υπάρχει πρόβλημα για τη ζωή τους. Και, να τονίσω και κάτι άλλο για τους ξενοδόχους μας, της περιοχής μας. Το έχω ξανατονίσει επανειλημμένα. Δεν μας έχουν βοηθήσει. Δεν μας έχουν βοηθήσει. Δεν έχουν βγει μπροστά να μας πούνε και αυτοί να μας δώσουν λίγο κουράγιο. Τίποτα, κανένας. Του ενδιαφέρει μόνο ο χώρος τους. Αυτό που δεν είναι προσβάσιμο όσο θα έπρεπε για τον κόσμο, περιμένουμε μια καλή σεζόν, τα χαλιά που βλέπετε, είναι και επικίνδυνο ταυτόχρονα. Διότι πάνω εκεί υπάρχουν οι τρύπες, αλλά από κάτω δεν βλέπω ότι είναι κενό, έχει περάσει το νερό από κάτω και είναι ταυτόχρονα επικίνδυνο εκτός από την εγκαλαισθησία που υπάρχει. Να περνάει τώρα ο τουρίστας και να βλέπει αυτά τα πράγματα εδώ πέρα, μικρά παιδιά, είναι επικίνδυνα. Αν πέσει εκεί μέσα και ένα παιδάκι, χάθηκε. Το ποτάμι είναι μισόποφωτα. Λίγο έχει φώτα εδώ πάνω, παραπάνω δεν έχω τίποτα. Ούτε φώτα έχει, αλλά είναι και κάτι τρύπες μεγάλες που το έχω πει και στο Δήμο και μας έχουν γράψει. Δεν έχουν έρθει να βάλουν ένα σίδερο γύρω-γύρω, το λέω να τις κλείσουν, να πέσουν μέσα. Τα παιδιά, γιατί περνάνε παιδιά από εκεί. Τη νύχτα σκοτάδι. Και άλλη φορά ένα μάξι πήγαν πέσει μέσα πάλι. Και του φωνάζανε οι άλλοι.
Ο Δήμος λέει να το κάνει η Περιφέρεια, η Περιφέρεια λέει να το κάνει ο Δήμος. Ναι. Και έχουμε εμπλεχτεί και σε αυτό τον κυκαιώνα, έτσι. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία περίπου 17-18 μήνες, η οποία δεν έχει υλοποιηθεί. Και γνωρίζετε πολύ καλά το ενδιαφέρον μας γενικότερα του τοπικού συμβουλίου, όχι προσωπικό μου, εντάξει, προσωπικά σε μένα, και των κατοίκων, ξέρουν ότι το ενδιαφέρον δεν έχει σταματήσει. Σε ό,τι διαφορά τη διαδικασία, από το συγκεκριμένο σημείο έχουν παρελάσει αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατηγοί, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δημοτικοί σύμβουλοι, δημάρχοι και τέτοια, και μέχρι τώρα δεν υπάρχει μεγάλη αδράνεια. Ποτάμι Μεσογγής ή αλλιώς, αν προτιμάτε, όπως αναφέρεται βάση του νόμου, υδάτινο ρέμα. Υδάτινο ρέμα Μεσογγής σε ένα από τα πολλά προβληματικά σημεία του, εδώ που ένα μεγάλο κομμάτι του οδοστρώματος έχει υποχωρήσει, υπάρχει εμφανής καθίζηση και φυσικά ως συνέπεια, ειδικά τις βραδινές ώρες και εξαιτίας του ελλιπούς φωτισμού, του ανεπαρκούς φωτισμού, υπάρχει πρόβλημα και με τα αυτοκίνητα τα διερχόμενα, αλλά και με τους περαστικούς. Ο σκοπός μας δεν είναι ούτε κομματικός, είναι ούτε παραταξιακός. Δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε να αποφεληθούμε κάτι προσωπικά. Δεν υπάρχουν κομματικές ή πολιτικές σκοπιμότητες. Ακριβώς. Το κάνουμε διότι προσπαθούμε να συνεχίσουμε την ανάδειξη του τεράστιου αυτού προβλήματος, γιατί κινδυνεύουν οι ζωές μας. Οι ζωές των παιδιών μας, οι ζωές των γονιών μας, οι ζωές των πελατών μας και οι περιουσίες μας. Διότι και με την κλιματική αλλαγή τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Φέτος πλημμυρίσαμε τρεις φορές. Κάθε χρόνο, πλέον, από τον Πάλο και μετά, από το 21 και μετά, πλημμυρίζουν επιχειρήσεις, πλημμυρίζουν σπίτια, πλημμυρίζουν δρόμοι, δηλαδή κινδυνεύουμε. Βρισκόμαστε στον παλιό δημοτικό δρόμο, στην ίδια περιοχή. Είναι ο δρόμος ο οποίος ενώνει ουσιαστικά με την Εθνική Οδό. Και εδώ οι πληγές από τον Πάλο είναι ακόμα ανοιχτές, εμφανέστατες μάλιστα, καθώς ο δρόμος έχει καταρρεύσει σε ένα σημείο του και βλέπετε πίσω τις συνέπειες. Μετά από 19 μήνες, άλλο ένα επικίνδυνο σημείο, αυτός είναι ο παλιός δρόμος της Μεσογγής που ένωνε την επαρχιακή οδό. Λοιπόν, θα δούμε και παραπάνω τη γέφυρα για να καταλάβετε σε τι κατάσταση είναι, και δεν έχει γίνει ούτε ένα απλό μπάζωμα. Και βλέπετε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Τώρα βρισκόμαστε στην παλιά γέφυρα της Μεσογγής που ενώνει την Εθνική Οδό. Όπως βλέπετε την κατάσταση που βρίσκεται. Και αυτοί εδώ, ούτε τα κάγκελα δεν έχουν έρθει να φτιάξουν. Επίσης πολύ επικίνδυνο το γεγονός ότι λείπουν κάγκελα. Ακριβώς, είναι πολύ επικίνδυνο. Εκτός από ότι έχει συμβεί με τη γέφυρα δεν ξέρουμε, αλλά είναι, όπως βλέπετε, και τα κάγκελα που δεν μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος εδώ πέρα με ένα αυτοκίνητο. Είναι επικίνδυνο. Η περιφέρεια είναι αρμόδια μόνο για τη μελέτη της λεκάνης απορροής, απαντά ερωτώμενος ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Κώστας Ζορμπάς, ο οποίος αναφέρθηκε και στη διάθεση των 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για το έργο που αφορά στο υπόλοιπο τμήμα του δημοτικού παρόχθιου δρόμου στο ρέμα της Μεσογγής, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή τυχαίων αντιστήριξης και έργα οδοποίησης. Αυτό που μας αφορά για τη μελέτη της λεκάνης απορροής, όπως έχω πει, είμαστε στη διαδικασία να ξεκινήσουμε να πάει σε μελετητή, για να δούμε πού θα πρέπει να στηρίξουμε τα αντιπλημμυρικά μας. Το δεύτερο κομμάτι που αφορά τους κατοίκους είναι ο παραποτάμιος δρόμος, είναι το δεύτερο μέρος, τη 400.000 ευρώ που έχουμε πάρει από το Υπουργείο, που σε αυτό, όπως έχω πει, έχει δημοπρατηθεί το έργο. Περιλαμβάνει τυχαία αντιστήριξης και οδοποιία στο σημείο που είχε διαλυθεί από το Μπάλο. Είναι το δεύτερο κομμάτι, είναι από την θάλασσα και προς τη Μεσογγή, αυτό το κομμάτι. Έχει προχωρήσει, έχει διατεθεί το ποσό. Το ποσό έχει διατεθεί, έχει γίνει και ο διαγωνισμός, η διαγωνιστική διαδικασία, έχει βγει ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος έδωσε κάποια έκπτωση και ζητήθηκε από την υπηρεσία να αιτιολογήσει την έκπτωση αυτή. Έγινε η αιτιολόγηση. Αύριο θα περάσει το δεύτερο πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε 10 μέρες για να δούμε αν θα υπάρξουν ενστάσεις. Αν δεν υπάρξουν ενστάσεις, ξεκινάει το έργο άμεσα για να γίνει αυτό που έχει προβλεφθεί στη μελέτη. Να σας θυμίσω τη σύσκεψη που είχαμε κάνει. Μου είχε πει ο κύριος βουλευτής, ο κύριος Γκίκας, ότι έγινε η παραχώρηση του ποταμιού προς τη Δημοτική Αρχή. Είχα ρωτήσει λοιπόν τότε με τι πρίκα το πήραμε το ποτάμι. Γιατί το να παραχωρήσει κάτι παίρνει σε κάποια πρίκα. Εμείς πήραμε την πρίκα του Μπάλου. Αυτή ήταν η πρίκα που πήραμε. Για αυτήν την εικόνα του ΣΤΑΤ έχει κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ. Την έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές και οι υποσχέσεις ήταν αλλεπάλληλες. Από τον ένα παράγοντα στον άλλον και από τον υπουργό. Και ήταν όσο μεγάλο τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Πέτσα,
να υπόσχεται χρηματοδότηση και ολοκλήρωση και παρέμβαση έργων. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα έχει να κάνει με τις παιδικές χαρές. Τις έχουμε... Έχει τελειώσει το έργο, λέει ο Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερκυραίων, ο κ. Νίκος Καλόγερος. Δεν το έχουμε παραλάβει, υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, ακόμη και στις διαδικασίες αδειοδότησής του. Μίλησε σχετικά στο Start και τη Δώρα Σπρέα. Εντός χρονοδιαγράμματος παρέδωσε μεν ο εργολάβος τις ανακατασκευασμένες παιδικές χαρές ευθύνης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, όμως μετά από τον έλεγχο της Επιτροπής Παραλαβής του Έργου διαπιστώθηκε ότι το χαλίκι με το οποίο στρώθηκε η επιφάνεια των παιδικών χαρών απλώθηκε σε περίτη έκταση, ενώ προβλεπόταν μόνο κάτω και γύρω από τα παιχνίδια. Έτσι, οι παιδικές χαρές δεν έχουν ακόμη παραλυφθεί, έως ότου το αμέσως επόμενο διάστημα ο εργολάβος κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις, τοποθετώντας παράλληλα και τις πλάκες από καουτσούκ, προκειμένου όλοι η κατάσταση των παιδικών χαρών να είναι ασφαλής για τα μικρά παιδιά, όπως εξηγεί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκος Καλόγερος. Σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες περιμένουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πάρθει στην επόμενη συνεδρίαση για να δώσουμε την εντολή του εργολάβου να φέρει το συγκεκριμένο υλικό και να τον καταστήσει πολύ γρήγορα για επιτέλους να δώσουμε τις παιδικές χαρές στα παιδιά. Λίγο υπομονή. Εδώ θέλω να κάνω μια μεγάλη έκκληση σε όλους τους χρήστες των παιδικών χαρών, κυρίως στα μεγαλύτερα παιδιά, να σεβαστούν τα μικρότερα παιδιά, τους μικρότερους φίλους τους, γιατί και αυτά τα παιδιά έχουν ανάγκη να παίξουν σε παιδικές χαρές οι οποίες ήταν αδρανοποιημένες και σε κακή κατάσταση πολλά χρόνια. Τώρα, για το θέμα της συντήρησης των παιδικών χαρών, είναι κάτι που επεξεργάζεται η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου με τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Γιώτη, ο οποίος στο επόμενο διάστημα θα βγάλει και την εργολαβία της συντήρησης των παιδικών χαρών. Είναι κάτι που δεν κάνει η τεχνική υπηρεσία. 6 και 5, 11. Οι 6 είναι πιστοποιημένες. Οι 5 καινούργιες περιμένουμε αυτό το δάπεδο ασφαλείας για να μπορέσουμε να πάρουμε και την πιστοποίησή μας. Και το επόμενο διάστημα, δηλαδή στα μέσα αρχές Ιουνίου, έρχονται οι 2 πολύ μεγάλες παιδικές χαρές στο Άλουσο της Γαρίτσας, άλλης φιλοσοφίας, άλλης λογικής, είναι 800 τετραγωνικά και 900 τετραγωνικά αντιστοίχως, που θα είναι παραδομένες μέσα σε 20 μέρες. Ταυτόχρονα αναβαθμίζεται το γηπεδάκι μπάσκετ, έχει γίνει η ασφαλτόστρωση στο συγκεκριμένο σημείο και θα μπουν και τα μπασκέτες και τα αντίστοιχα όργανα. Ταυτόχρονα προχωράει και η οριοθέτηση του πεζοδρομίου. Ήρθε η έγκριση και για τις 4 μεγάλες παιδικές χαρές στα Παλιοκαστρίτσα, Σκηνοπιαστών, Αγίου Ιωάννη και Πετρητή. Νομίζω αύριο ή μεθαύριο υπογράφει δήμαρχος τις αντιστοίχες συμβάσεις, οπότε έχουμε επιτέλους τέλος σε αυτές τις 4 μεγάλες παιδικές χαρές, οι οποίες πέρασαν πραγματικά το μεγάλα προβλήματα από τη γραφειοκρατία. Το ξεπεράσαμε και και υπογράφουμε τη σύμβαση για να την αποδώσουμε στα παιδιά μας. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, όπως την είδαμε και την καταγράψαμε με τους συναδέλφους, με τη συνταρακτική ομάδα του Start. Όπως πάντα, πρόγνωση καιρού, διαφημίσεις, σε λίγη ώρα στο Υπάρχει Θέμα ξανά μαζί. Με ήλιο και ελαφριές νεφώσεις που γρήγορα θα διαλυθούν, θα ξεκινήσει η μέρα. Οι άνεμοι το πρωί θα βρίσκονται σε άπνοια. Από το μεσημέρι, οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 3 μποφόρ, με εξασθένιση από το βράδυ. Σύμμαχο σε αυτό τα υψηλά βαρομετρικά στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης, που θα μεταφέρουν άνεμο που θα διαλύσει την Αφρικανική σκόνη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου και η ελάχιστη τους 13 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία σε υψηλά ποσοστά και το βράδυ θα αγγίξει το 100%.